παρακολουθήσει μονάχη η Εθνική Ελλάδος με επικεφαλής τον Δωμάζο. Θα παρακολουθήσουμε το τελετουργικό μέρος. Ο Ενοβόπουλος Αντωνιάδης, το 7 είναι ο Δελικάρης, 8 είναι ο Περζανίδης. Συνετόπουλος Σαράφης. Και οι υπόλοιποι Έλληνες παίκτες. Και ο αρχηγός της εθνικής μας ομάδος, ο Μίνης. Θα δούμε και τον αρχηγό της εθνικής Βραζιλίας, τον Πιάτσα. Θα ανακουστούν οι ύμνοι των δύο χωρών και ο Πιάτσα κάνει την έπαρξη της σημαίας της ελληνικής. Για να αρχίσει το μεγάλο φιλικό παιχνίδι μεταξύ των εθνικών ομάδων Βραζιλίας και Ελλάδος. Ο Δελικάρης γύρισε την μπάλα προς τα πίσω, στο Δωμάζο. Ζερζίνιο. Και από πολύ κοντά, μόλις στο τρίτο λεπτό, ο Έντου κάνει μια ευκαιρία για την βραζιλιανή ομάδα. Η μπάλα φεύγει πάνω από το δοκάρι για τον Ομόπουλο. Περζανίδης. Ο Λεάο βγαίνει και μπλοκάρει. Άλλη πλευρά. Ο Οικονομόπουλος μπλοκάρει ένα σούτ από πολύ μακριά. Πρώτου Σέζαρ. Και πολύ ωραία Οικονομόπουλος φεύγει από τα δοκάρια του. Και μια κάποια επικίνδυνη κατάσταση που διαγράφει μπροστά στο τέρμα. Μαρίνιο. Πάνω απ' έξω ένα διεργαζιάνιο, έγινε μια καλή ευκαιρία για την βραζιλιανή ομάδα. Ο Οικονομόπουλος όμως έπεσε έγκαιρα και απέκρουσε. Ήταν μια πάρα πολύ ευκαιρία του Οικονομόπουλου. Ο Μαρίνιο. Το σούτ όμως του κάνει παιδιά. Και ο Οικονομόπουλος μπλοκάρει. Μια μεταβίβαση για τον Σαράφη, ο οποίος φεύγει, είναι μια πολύ καλή ευκαιρία. Ο Λεάο είχε μπλοκάρει και φύγει από τα δοκάρια του. Ήταν μια πολύ καλή ευκαιρία για την ελληνική ομάδα. Ο Λεάο έφυγε έγκαιρα όμως από τα δοκάρια του και κατάφερε να αποκρούσει σε κόρνερ. Συνετόπουλος με θαυμάσιο τρόπο στους αντιπάλους του. Η μπάλα στον Πάλα. Η μπάλα έφυγε, η μπάλα στο Μαρίνι, ο νέος σουτ. Ήταν μια καλή απόκριση. Έτσι πάνε και προς τιμή για τον Οικονομόπουλο. Ένα γκολ για την Βραζιλία, δεν θα μετρήσει, έχει επιτεθεί με το χέρι, έχει σφυρίξει ήδη ο διαιτητής. Άλλος θα δείξει τώρα ο διαιτητής, όπως βλέπετε. Λέει Βίνια κάτι, λέει στο Γάλλο διαιτητή. Οι Έλληνες παίκτες ετοιμάζουν να εκτελέσουν
φάουλ. Όπως τους απεκάλεσαν ο Τερζανίδης και ο Σαράφης και ένας έξοχος Ελευθεράκης που απετέλεσαν το υπέροχο κέντρο της ελληνικής ομάδος. Και βέβαια με τον Οικονομόπουλο σε μια απόκρουση πολύ καλή, να είναι κεφαλιά στη γωνιά. Σαράφης κάνει ένα σούτ την Παλαφεγιάου. Ο Ριβελίνο στο φάουλ. Ένα σούτ του Μαρίνη από μακριά μπλοκάρει ο Οικονομόπουλος. Στην επίθεση οι Βραζιλιάνοι με τον Ελλήνιο που κάνει ένα σούτ και ο Οικονομόπουλος μπλοκάρει. Η μεγάλη στιγμή για την ελληνική ομάδα φτάνει. Το παιχνίδι λίγη Ελλάς-Βραζιλία 0-0. Οι Έλληνες παίκτες πανηγυρίζουν τη μεγάλη επιτυχία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Αλλάζουν φανέλες οι Έλληνες και οι Βραζιλιάνοι σαν ανάμνηση από ένα μεγάλο παιχνίδι που έγινε στο στάδιο Μαρακάνα στο Ρίο Ντι Τζανέιρο. Η ελληνική ομάδα έπαιξε πολύ σωστά μια έξοχη τακτική και απέσπασε ισοπαλία από την πρωταθλήτρια κόσμου ομάδα της Βραζιλίας. Πανηγυρίζουν οι παίκτες μας με τον κύριο Παναγούλιας, προπονητής της Εθνικής Ομάδας Ελλάδος, πάνω σε μια έξοχη τακτική στο σύστημα 4-4-2. Έπαιξε η Ελλάς επί 90 λεπτά και ανάγκασε τους Βραζιλιάνους στο 0-0.